Καθημερινό φαινόμενο είναι πλέον οι ουρές στα σταθερά σημεία του ΕΟΔΗ από πολίτες που υπομονετικά περιμένουν για rapid test. Από σήμερα, μάλιστα, η πλατεία Ελευθερίας είναι το μόνο σταθερό σημείο στο κέντρο του Ηρακλείου που διενεργούνται δωρεάν δειγματοληψίες. Μπορεί να μην πραγματοποιούνται πλέον τεστ στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, ωστόσο το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ έχει πλέον μεταφερθεί για ενίσχυση στην πλατεία Ελευθερίας, με αποτέλεσμα ο κόσμος εκεί να μοιράζεται σε δύο ουρές, μετριάζοντας έτσι την αναμονή. Για προληπτικούς λόγους, εγώ, η κοπέλα επειδή έχει και περιμένουμε να δούμε τώρα μήπως έχει περάσει. Γιατί έχουν περάσει 8 μέρες και ακόμα είμαστε θετικοί. Το χρειαζόμαστε και από τη σχολή μας, λόγω ότι μας το ζητάνε για κάποια συγκεκριμένα πράγματα και εφόσον και δωρεάν το καταγράφουν, ήρθαμε εδώ πέρα. Περιμένουμε για rapid test, ναι. Εγώ έχω βγει θετικός πριν 8 μέρες, έχει λήξει καραντίνα μου και θα ήθελα να το διασταυρώσω ότι είμαι πλέον καθαρός. Με ανησυχεί ότι δουλεύουμε με παιδιά, οπότε θέλω να έχω το κεφάλι μου ήσυχο ότι είμαι καλυμμένη. Έτσι, τυχαίο. Για προληπτικούς λόγους. Αρκετοί ήταν αυτοί που περίμεναν σήμερα να υποβληθούν σε rapid τιμωριακό τεστ και στον προάβλιο χώρο του κτηρίου της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, τον Εσταυρωμένο. Με τις ανάγκες για τεστ να παραμένουν σταθερά αυξημένες, οι ουρές ταλαιπωρίας έχουν μετατραπεί σε καθημερινότητα. Πλέον ενδεικτικό το γεγονός ότι χθες Κυριακή ο χρόνος αναμονής εδώ στο Κέντρο Υγείας Ηρακλείου έφτανε τις 2,5 ώρες. Με τη βροχή σε πρώτο πλάνο, κάτω από τέντες, υπόστεγα και ομπρέλες στάθηκαν οι πολίτες και στην πλατεία Δημαρχείου Γαζίου, προκειμένου να βεβαιωθούν ότι νοσούν ή ότι δεν νοσούν από κορονοϊό. Και ο γιος μου είχε αυτές τις μέρες και ήρθα να εξεταστώ κι εγώ. Για προληπτικούς λόγους, επειδή είχαμε κοινωνικές επαφές, να κάνουμε ένα τεστ να δούμε τι γίνεται. Αναγκαστικά κάτω από την τέντα. Υπομονή. Είμαι δασκάλα και προληπτικά ήρθα να κάνω rapid. Σημειώνεται πως χθες Κυριακή διενεργήθηκαν συνολικά 578 rapid test στην πλατεία Ελευθερίας, εκ των οποίων τα 87 ήταν θετικά, ενώ από τα 438 rapid test που πραγματοποιήθηκαν στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, θετικά ήταν τα 71.